Αυτή είναι η ομάδα του δεύτερου άξονα. Είναι η μεταχείριση αυτής της ομάδας, είναι ο τρίτος άξονας αυτού του σχεδίου νόμου, του προσχεδίου νόμου. Εδώ η κυβέρνηση έχει βάλει και έναν τρίτο άξονα. Είναι η λεγόμενη Εθνική Σύνταξη. Η καθιέρωση και η λειτουργία της λεγόμενης Εθνικής Σύνταξης. Θα δείτε στη συνέχεια της ανάλυσης που κάνω, θα δείτε ότι αυτός ο άξονας δεν θα λειτουργήσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει, όπως το λέει η κυβέρνηση, η οποία άλλωστε στο πακέτο αυτό τον έχει ήδη υπονομεύσει. Μας λέει ότι θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για την Εθνική Σύνταξη μιλώ, θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αλλά ταυτοχρόνως μέσα στο κείμενο αυτό γράφει ότι αυτή η Εθνική Σύνταξη θα χορηγείται για την αντιμετώπιση της φτώχειας και θα καταβάλλεται κατευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν θα συνδέεται δηλαδή με τις ασφαλιστικές εισφορές. Όταν λοιπόν λέει αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι είναι προνοιακό επίδομα. Τα προνοιακά επιδόματα δεν καταβάλλονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως, θα σας το εξηγήσω περισσότερο στη συνέχεια. Ο τρίτος άξονας αυτός θα αποδειχθεί ότι είναι αναποτελεσματικός και μη δεκτός. Που αν δεν γίνει δεκτός και δεν λειτουργήσει, όπως λένε, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ανατρέπεται όλο το πακέτο που κάνει εδώ. Ανατρέπεται από την αρχή. Εξαφανίζεται όλο το πακέτο αυτό. Να πούμε δύο κουβέντες για το κάθε άξονα. Η πρώτη ομάδα, οι ήδη συνταξιούχοι ή αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση ή που θα κάνουν αίτηση συνταξιώτησης μέχρι να ψηφιστεί και να δημοσιευτεί στο ΦΕΠ ο καινούριος νόμος. Τι μας λέει η κυβέρνηση εδώ, τι μας λέει αυτό το πακέτο? Μας λέει, και είναι πολιτικάντικο αυτό που λέει, για να μπορεί να πει ότι δεν μειώνω τις συντάξεις, μας λέει ότι αυτοί δεν θα υποστούν ζημιά οικονομική. Μας λέει δηλαδή ότι αυτή, η ομάδα αυτή των συνταξιούχων, θα εξακολουθήσει να εισπράττει, προσέξτε, μέχρι το 2018. Θα εξακολουθεί να εισπράττει τα ίδια λεφτά. Όμως, προσθέτει, θα γίνει υπολογισμός εκ νέου της σύνταξής τους. Επανυπολογισμός. Θα ξαναυπολογιστούν όλες τις συντάξεις. Τον ήδη συνταξιούχος. Είσαι συνταξιούχος εδώ και 25 χρόνια. Γεια σου, να χαρά σου. Θα σου ξαναυπολογίσουμε τη σύνταξη. Βέβαια εδώ, αν θέλετε με διακόπτετε, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις ελεύθερα. Γιατί όταν παρεμβαίνετε από κάτω, χάνουμε τον ιρμό οι υπόλοιποι. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ότι μην ανησυχείτε, διότι δεν πειράζει, θα ξαναυπολογίσω τη σύνταξή σας, αλλά μέχρι το 18 θα εξακολουθείτε να παίρνετε τα ίδια λεφτά. Όμως, με τον επανυπολογισμό, θα έρθει κάθε μήνα το εκαθαριστικό και δεν θα γράφει το ποσό της σύνταξης που παίρνετε τώρα. Αυτό το ποσό που παίρνετε θα είναι χωρισμένο στα δύο. Θα προκύπτει ως σύνταξη το ποσό που θα προκύψει με το νέο υπολογισμό και η διαφορά θα ονομάζεται προσωπική διαφορά και θα την εισπράξει.